Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον Dr. Cook και στο 7ο μας μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για σαλάτες και dressings. Όπως πάντα θα φτιάξουμε τρεις σχετικές συνταγές και ένα ωραίο γλυκό. Βέβαια, μαζί μου και οι μαθητές μου. Γεια σας. Γεια σας. Πώς πάμε, παιδιά? Πολύ καλά. Τέλεια. Όλα καλά, εσείς? Πολύ δυνατά. Για πείτε μου, ποιος έφτιαξε ζυμαρικά την περασμένη εβδομάδα? Εγώ. Όλοι? Όλοι. Εγώ δεν έφτιαξα φρέσκα όμως, αλλά πάντα κάθε εβδομάδα θα φάω ζυμαρικό. Τι ζυμαρικό έφαγες αυτή τη εβδομάδα? Πένες. Τρελαίνομαι. Με τι? Συγγνώμη. Σε έπιασε μια λιγουρά από αυτό. Με μανιτάρια πλευρό τους. Το έκανα σαν ριζότο. Σαν ριζότο τις πένες? Ναι, φενερότο δηλαδή. Φενερότο. Βεβαίως. Αυτό να δω και ας πεθανότο. Θέλετε να το μάθω? Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα μας το μάθεις. Δήμητρα, εσύ έκανες καμία εξάσκηση? Εγώ έκανα. Έφτιαξα φρέσκο ζυμαρικό, πήρα το μηχάνημα, πέτυχε πάρα πολύ ωραία και οι φίλοι που το δοκιμάσανε μου είπαν τα καλύτερα. Ναι. Ναι, ναι, όχι αλήθεια. Πέτρο. Εγώ εξασκήθηκα όχι σε φρέσκα, δεν πήρα το μηχάνημα, δεν πρόλαβα. Και έφτιαξα, δοκίμασα τη συνταγή που κάναμε εδώ την προηγούμενη φορά με το λουκάνικο πάλι. Α, την αγαπημένη και σου. Σχεδόν πέτυχε, ναι. Την αγαπημένη σου. Κλαούντια, για πες μου, σαλάτες τρως? Φουλ. Φτιάχνεις? Φουλ. Τρως ως κυρίως γεύμα ή σαν συνοδευτικό? Και κυρίως γεύμα καμιά φορά, μα έχει ας πούμε και κοτόπουλο, αλλά συνήθως side. Πινελόπη, εσύ με το μαχαιράκι εκεί? Τι, αν τρως σαλάτες? Τρως, φτιάχνεις όλα? Δεν τρως σαλάτες, δεν μου αρέσουν σαλάτες. Εντάξει, θα φάω μία στο τσακυρκέφι, αλλά δεν γουστάρω και πολύ. Βγαίνεις με τους φίλους σου, ας πούμε, και δεν γίνεται φιάτα. Είναι σωστό, ένα πράγμα. Νομίζω ότι σήμερα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να σου αλλάξουμε γνώμη. Μακάρι, το εύχομαι. Οπότε, παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για τις σαλάτες. Και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για δύο μεγάλα κομμάτια που νομίζω ότι πάνε πακέτο με τις σαλάτες. Είναι τα σαλατικά που χρησιμοποιούμε για να τις φτιάξουμε, καθώς και τις σάλτσες που χρησιμοποιούμε για να τις σερβίρουμε. Οι σάλτσες αυτές συνήθως ονομάζονται vinaigrette ή και dressings όπως είναι γνωστό, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από τα υπέροχα σαλατικά που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, και για τα σαλατικά θέλω να πω πώς τα επιλέγουμε, πώς τα καθαρίζουμε, πώς τα πλένουμε και πώς τα συντήρουμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα διάφορα είδη που βλέπουμε εδώ. Και να σας κάνω τώρα έτσι μια. Όχι, ναι, τεστ θα κάνουμε. Μ' αρέσει με τα τεστ. Αυτό είναι ένα γαλλικό. Το κατσαρούλι. Το κατσαρούλι. Το κατσαρούλι, πώς λέγεται? Γαλλικό μαρούλι. Iceberg. Καλά, καμία σχέση. Όχι, όχι, όχι. Το έχω εδώ για να το μαθαίνω. Γιατί δεν. Λοιπόν, είναι το αντίδι, παιδιά. Αντίδι, μπράβο, μπράβο. Είναι. Να πες το εύκολο. Σαλάτα. Ναι, κάπου βρυξελών, πώς λέγεται? Καμία σχέση. Εκείνο δεν είναι βρυξελών. Σαλάτα, σαλάτα. Κάπως αλλιώς λέγεται. Σαλάτα, λέγεται σαλάτα γαλλική. Καμιά φορά λέγεται λατούγκα. Είναι μια πολύ από τις πιο τρυφερές σαλάτες. Έχουμε εδώ το μαρούλι, το γνωστό το δικό μας. Το ελληνικό το μαρούλι. Έχουμε. Το λάχανο. Δεν είναι λάχανο. Είναι ραντίτσιο. Εντάξει. Είναι ένα έτσι πικρό και έχει αυτό το έντονο κόκκινο χρώμα. Αυτή πώς λέγεται σαλάτα? Σγουρή σαλάτα. Σγουρή και λέγεται αλλιώς και λόλο πράσινη. Λόλα. Λόλα πράσινη. Και λόλα. Και αντίστοιχη. Και λόλα κόκκινη. Η κοκκινοπή. Μάλιστα. Εντάξει. Και έχει και αντίβ κάτω. Πού το είδες, Πέτρο? Το είδα, είδα ένα αντίβ εγώ. Και ήθελα να πω, επειδή το ξέρω. Πέτρος έχει σταμπάρει δύο, τα λέει αυτά δύσκολα. Έχει ανοίξει το λεξικό. Λοιπόν, και αυτό είναι το αντίβ. Εντάξει. Τώρα, βλέπετε εδώ ότι είναι ζωντανά, ότι έχουν έντονο χρώμα, ότι δεν είναι μαραμένα και όλα αυτά είναι κριτήρια επιλογής μιας ωραίας και φρέσκας σαλάτας. Λοιπόν, να δείξω τώρα πώς κόβουμε τη σαλάτα και συνήθως αυτό το κάνουμε με το χέρι. Και τα ρίχνω κατευθείαν μέσα στο νερό που είναι να τα πλύνω. Τώρα, στο σπίτι βέβαια αυτό θα το κάναμε σε ένα νεροχύτη. Είναι το πιο εύκολο να καθαρίσουμε καλά το νεροχύτη, να τον γεμίσουμε νερό ή αν έχουμε μια μεγάλη λεκάνη, μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιώ εγώ. Εντάξει. Και όπως τα κόβω, τα πετάω κατευθείαν και μέσα σε αυτό το νερό που θα τα πλύνω. Το πλύσιμο είναι πολύ σημαντικό γιατί οι σαλάτες, όπως καταλαβαίνετε, φυτρώνουν στο χώμα και πρέπει οπωσδήποτε να το βγάλουμε γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, έχει πολύ άσχημη υφή στο στόμα να δαγκώσουμε κάποιο χώμα ή κάποιο μικρό πετραδάκι. Τα οποία κυρίως μαζεύονται εδώ κοντά στη βάση. Και πώς τις πλένουμε? Αφού τις βάλουμε εδώ πέρα μέσα σε μπόλικο νερό και τις ανακατεύουμε λίγο με τα χέρια μας έτσι ώστε να φύγουν τα διάφορα που έχει μέσα. Οπότε για να πληθούν καλά, αυτή τη διαδικασία πρέπει να την κάνουμε τρεις φορές τουλάχιστον. Δηλαδή, μέχρι να μην έχει τίποτα. Ναι, αφού τις κόψουμε κατά αυτόν τον τρόπο και τις πλύνουμε, σημαντικό είναι μετά να τις στεγνώσουμε. Εντάξει, γιατί το νερό, αν μείνει απάνω στη σαλάτα, πρώτον, μικραίνει κατά πολύ το χρόνο ζωής
Και δεύτερον, αν έχει υγρασία, δεν μπορούμε να βάλουμε σωστά τη βινεγκρέτη, τον dressing που θα χρησιμοποιήσουμε. Η βινεγκρέτη έχει συνήθως κάποια ποσότητα λαδιού. Το νερό με το λάδι δεν σμίγει, θα το πούμε και παρακάτω. Οπότε, αν είναι βρεγμένες οι σαλάτες, δεν κρατάνε απάνω τη σάλτσα. Εντάξει, λοιπόν, αφού έχουμε πλύνει τα σαλατικά, πώς θα στεγνώνουμε? Ο ένας απλούστερος αλλά πιο χρονοβόρος τρόπος είναι απλά να τα σουρώσουμε και να τα βάλουμε σε ένα σουρωτήρι να στραγγίξουν. Μετά υπάρχει και ένας ενδιάμεσος τρόπος που είναι να τα στραγγίξουμε και μετά να τα βάλουμε να ανοίξουμε χαρτί κουζίνας, να τα ταμπονάρουμε με ένα χαρτί κουζίνας από πάνω, ώστε να τραβήξουμε την περίσσια υγρασία. Και νομίζω ο πιο εύκολος τρόπος είναι αυτό εδώ το καλαθάκι, στο οποίο αφού τα στραγγίσουμε λίγο και τα βάλουμε μέσα, αυτά πλέον υπάρχουν στο εμπόριο και είναι πολύ στο τσακ δεν διαθέσιμα, καπακώνουμε. Και καινούργιο είναι αυτό. Επιστρέφεται ο κάδος. Τέλειο. Απλά την ελόγχη το κάνει πολύ γρήγορα και απογειωθεί εσύ. Καλά, είναι τέλειο έτσι είσαι. Μπράβο. Βλέπετε ότι έχει φύγει υγρασία. Αφού ουσιαστικά φυσάει εκεί μέσα. Φυσάει μπαρδάρι. Με την περιστροφή φεύγει το νερό. Καλά, αυτό είναι μαγικό. Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ οικονομικό να το αγοράσουμε και είναι πάρα πολύ γρήγορο. Λοιπόν, κάποια ερώτηση υπάρχει για τα σαλατικά? Ναι. Κλαούδια. Πώς τα διατηρούμε? Πολύ ωραία ερώτηση. Ωραία. Αφού λοιπόν τα έχουμε στεγνώσει, όπως έχουμε κάνει εδώ, τα διατηρούμε στο ψυγείο. Σε ένα μπολάκι έτσι άνετα, να μην τα πιέζουμε πάρα πολύ και να βάζουμε ένα νοπό χαρτάκι από πάνω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και την συνταγή που θα φτιάξουμε σήμερα, μέσα από την οποία θα σας δείξω και την τεχνική και θα μιλήσουμε για τη βινεγκρέτ. Η συνταγή που θα φτιάξουμε λοιπόν σήμερα είναι σαλάτα νησουάζ με γαρίδες σωτέ. Λοιπόν, είναι μια κλασική σαλάτα και την επέλεξα γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν στο σημερινό μας μάθημα και γι' αυτό ήθελα να σας τη δείξω. Γιατί έχει και τα σαλατικά, έχει και λαχανικά που τα ντρεσάρουμε με τη βινεγκρέτ στα σαλάτα, έχει και την τεχνική της βινεγκρέτ και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, νόστιμη και κλασική σαλάτα που προσφέρεται και για το μάθημά μας. Για τη σημερινή μας συνταγή λοιπόν θα χρειαστούμε για τη βινεγκρέτ, μουστάρδα, ντιζόν, χυμό λεμονιού, ζάχαρη, ελαιόλαδο, λίγο νερό αν χρειαστεί και αλάτι. Για τις γαρίδες σωτέ θα χρειαστούμε γαρίδες, ελαιόλαδο και αλάτι. Και τέλος για τη σαλάτα θα χρειαστούμε φασολάκια βρασμένα, κρεμμύδι φρέσκο, ντοματίνια, αντζούγια, κάπαρι, πατάτες γαλλικές βρασμένες, ελιά, πιπεριά κόκκινη ψητή, αυγό βραστό και αλάτι. Και οπωσδήποτε έχουμε και τα σαλατικά που κάναμε μόλις προηγουμένως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτή η σαλάτα μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για δύο πράγματα τα οποία, μάλλον το ένα εκ των οποίων το έχουμε κάνει, που είναι το βράσιμο της πατάτας, και το άλλο δεν το έχουμε κάνει, που είναι το βράσιμο του αυγού. Οπότε είναι δύο βασικά, τα οποία τα παίρνουμε ως τετριμένα και δεν τους δίνουμε σημασία, αλλά έχουν την τεχνική τους και αυτά. Θα ξεκινήσω με αυτά γιατί παίρνουν λίγο παραπάνω χρόνο και θα πω ότι για τις πατάτες ξεκινάμε με κρύο νερό. Λίγο αλάτι στο νερό, φέρνουμε σε βρασμό και μετά χαμηλώνουμε και σιγοβράζουμε. Το ίδιο κάνουμε και με το αυγό. Γιατί το πετυχημένο βραστό αυγό έχει και αυτό μια τεχνική. Σε εντάξει, κρύο το βάζουμε το αυγό. Θα σας πω τώρα, δεν ξέρω αν έχετε δει πολλές φορές τα αυγά που είναι το ασπράδι, ο κρόκος και αναμεταξύ έχει έτσι ένα χακί γκρι χρώμα που είναι πάρα πολύ άσχημο. Αυτό γίνεται γιατί συνήθως παραβράζουμε τα αυγά. Εντάξει. Επίσης, ακόμα και αυτό να μην υπάρχει, μαγειρεύεται πάρα πολύ ο κρόκος με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ στεγνός και να έχει άσχημη υφή στο στόμα. Πώς το αποφεύγουμε αυτό? Ξεκινάμε τα αυγά επίσης σε κρύο νερό, φέρνουμε σε βρασμό, χαμηλώνουμε, βράζουμε για περίπου ένα λεπτάκι, βγάζουμε το νερό και το αφήνουμε στην άκρη. Σεφ, να σας πω κάτι. Βεβαίως. Εμένα η γιαγιά μου μου είπε να λέω το πάτερ ημών και να βράζει το αυγό. Δεν μπορώ να παραιτηθώ στον αέρα, δηλαδή δεν μπορώ. Να ξεκινήσει να βράζει να πούμε όλοι το πάτερ ημών, να δούμε αν θα γίνει. Να δούμε αν θα γίνει. Εγώ ξέρω και ένα μυστικό για το βράδυ. Άμα πούμε το Αβε Μαρία γίνεται το ίδιο ή... Προφανώς. Α, εντάξει. Λοιπόν, κρύο νερό, φέρνουμε σε βρασμό,
χαμηλώνουμε, βράζουμε για ένα λεπτά και το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό εδώ, ας πούμε, είναι ένα πολύ ωραία βρασμένο ζουμερό αυγό. Το βλέπετε πόσο ζωντανός είναι ο κρόκος. Ναι, αυτό θέλει ένα λεπτάκι, ας πούμε. Όχι, δεν θέλει ένα λεπτάκι. Θέλει ένα λεπτάκι βράσιμο και μετά στην άκρη 3 με 5 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος του αυγού. Και μετά τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε το μαγείρεμα, γιατί το αυγό έχει θερμοκρασία μέσα. Συνεχίζει να μαγειρεύεται. Το βάζουμε σε κρύο. Κρύο νερό. Κρύο νερό ή ακόμα καλύτερα νερό με παγάκια. Νερό με παγάκια. Και σταματάμε το μαγείρεμα ακριβώς εκεί που το θέλουμε. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη βινεγκρέτ. Mm-hmm. Τι είναι η βινεγκρέτ? Σάλτσα. Τι σάλτσα? Είναι λάδι με λεμόνι. Ξιδιού. Λάδι, λεμόνι, μουστάρδα. Καλά, τα είδα και αυτά. Δεν είναι απαραίτητα λεμόνι. Έχω να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και ξύδι. Η βινεγκρέτ είναι μία σάλτσα, εντάξει, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε σαλατικά, όχι μόνο όμως. Το λέω αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι η βινεγκρέτ είναι κάτι συγκεκριμένο. Όπως λέμε η μπεσαμέλ ή όπως λέμε η σάλτσα ντομάτας. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια κατηγορία, ένα είδος σάλτσας. Που το κύριο μάλλον χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελείται από κάποια λιπαρή ουσία και κάποια όξινη ουσία. Τα δύο βασικά συστατικά. Έτσι που πάντα πρέπει να υπάρχουν. Μετά από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορεί να υπάρχει? Μπορεί να υπάρχει κάποια γευστική βάση. Για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε ένα πουρέ από ένα λαχανικό. Εντάξει. Επίσης, μπορεί να υπάρχει κάτι που να μας βοηθάει να αντιδέσουμε αυτή τη σάλτσα. Γιατί όπως είναι γνωστό, άμα βάλουμε λάδι και ξύδι μαζί, λάδι και νερό μαζί, αυτό το πράγμα δεν δένει. Και εμείς στη σάλτσα μας θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πηχτή κατά κάποιον τρόπο υφή, ώστε να ντρεσάρουμε και να επικαλύψουμε τα φύλλα των σαλατικών με ένα ωραίο τρόπο. Οπότε τι κάνουμε για να το βοηθήσουμε? Υπάρχει μια κατηγορία τροφίμων, όπως είναι η μουστάρδα, που βοηθούν στην πρόσμεξη αυτών των δύο στοιχείων, του λαδιού και του νερού. Mm-hmm. Ή στη συγκεκριμένη περίπτωση του ελαιόλαδου που έχουμε εδώ και του χυμού λεμονιού. Λοιπόν, το αυγό ήρθε σε βασμό. Έμεινε περίπου ένα λεπτά και τώρα το αφήνουμε στην άκρη. Πάλτε συγχρονόμενο. Οι πατάτες βράζουν και ξεκινάμε τη διαδικασία. Την διαδικασία αυτή βέβαια την έχουμε κάνει 2-3 φορές. Την έχετε κάνει κι εσείς. Απλά δεν σας είχαμε πει ότι φτιάχνατε μια βινεγκρέτ. Αλλά στην ουσία αυτό κάνετε. Σε διάφορες φάσεις. Πέτρο, το έχεις κάνει 2-3 φορές νομίζω και έχεις την πίση με το σύρμα. Που ρίχνω σιγά σιγά το ελαιόλαδο μετά. Λοιπόν, έβαλα μόλις τη μουστάρδα. Θα βάλω το χυμό του λεμονιού. Θα βάλω λίγο ζάχαρη γιατί μας βοηθάει να ισορροπήσουμε λίγο την έντονη οξύτητα από το λεμόνι. Όχι ότι είναι απαραίτητο, συστατικό για τη βινεγκρέτα, αλλά το θέλουμε γευστικά. Θα βάλω λίγο αλάτι. Και αυτά είναι τα πρώτα συστατικά που πέφτουν μέσα. Εντάξει, αυτά θα τα ομογενοποιήσουμε λίγο στο blender και μετά σιγά σιγά το ελαιόλαδο. Όπως ακριβώς κάνουμε και με την μαγιονέζα. Έτσι είναι η βασική διαδικασία για να φτιάξουμε μια βινεγκρέτα. Αναμίξαμε λοιπόν αυτά τα συστατικά και τώρα η διαδικασία, να σας την πω εξ αρχής να την γνωρίζετε, είναι ότι θα προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε σταθερή ροή σιγά σιγά, πολύ σιγά στην αρχή και μετά λίγο πιο γρήγορα. Γιατί αν βάλουμε απότομα το ελαιόλαδο μέσα, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το δέσιμο που θέλουμε και να κόψει η σάλτσα. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε προσθέσει το ελαιόλαδο. Ναι. Okay. Ωραία. Και αυτό τώρα, αν θέλουμε να το αραιώσουμε λίγο με νερό, μπορούμε. Δηλαδή, αν μας είναι λίγο πηχτό, προσθέτουμε λίγο νερό, το αραιώνουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, και το έχουμε έτοιμο για να βάλουμε μετά στη σαλάτα. Και να δείξω εδώ, μέχρι να γίνει η πατάτα που δεν θα αργήσει, να σας δείξω. Έχουμε ελιές για τη σαλάτα και πώς φιλετάρουμε τώρα. Κόβουμε μία πλευρά και ρολάρουμε στην επόμενη, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο κομμάτι της ελιάς. Δηλαδή, στην ουσία, κόβουμε περιμετρικά γύρω από το κουκούτσι. Μετά ξαναρολάρουμε. Έχουμε το επόμενο. Σαν την πιπεριά, δηλαδή. Και μετά ξαναρολάρουμε. 4 φιλετάκια. Ξαναδείχνω άλλη μια φορά. Αυτό δεν το πιλάμε. Αυτό εδώ είναι ο μεζές του μάγειρα. Τώρα αυτά μπορούμε να τα κόψουμε περισσότερο αν θέλουμε, λεπτές φέτες, μετά μπορούμε να τα κάνουμε και ψιλοκομμένα ή όπως θέλουμε. Τέλεια. Για να δούμε αν είναι έτοιμη η πατάτα.
ξεκινήσετε. Έτοιμη, έτοιμη είναι. Μα τι είναι έτοιμη. Mm. Φως φανάρι. Τις αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και μετά τις κόβουμε. Εδώ συγκεκριμένα θέλω να τις κόψουμε σε μικρά. Okay. Τέλεια. Πάμε να σοτάρουμε τις γαρίδες και να τελειώσουμε τη σαλάτα. Οπότε θα βάλω τα λαχανικά σε ένα μπολ. Έβαλα το φασολάκι τώρα. Το φρέσκο κρεμμύδι. Τα ντοματίνια. Ατζούγια που είναι κλασικό συστατικό της σαλάτας αυτής. Την έχουμε ψιλοκόψει. Κάπαρι. Open your mind. Πατάτες. Λίγες από τις ελιές που κάναμε φιλέτο. Και είναι πολύ μεσογειακή, παιδιά, όλα αυτά τα υλικά, πολύ μεσογειακά, ε. Ψητές πιπεριές που τις είδαμε στο προηγούμενο μάθημα να τις κάνουμε. Και λίγο αλάτι. Και λίγη από τη βινεγκρέτ που μόλις φτιάξαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Αυτή και έτσι είναι, δεν λέει. Δεν ζεστάνε το λιγάνι, τι λέτε. Ζεστάνε, ζεστάνε, προσέξτε. Ωραία. Γαρίδες, τις έχουμε καθαρίσει. Λέω να βάλω τέσσερις. Λοιπόν, θα λατήσουμε και από την άλλη πλευρά. Πώς να κάνω τη σεξι. Ναι, αυτό πήγαμε να πούμε. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Αυτές είναι νούμερο 2. Έτσι κι αλλιώς δεν θα σας δώσω να δοκιμάσετε τώρα, οπότε τυχερό σας. Το τέλος, αλλά με το αυτό. Λοιπόν, τηγάνι στη φωτιά, το έχουμε ζεστάνει και πριν. Και νομίζω το σωτέ πρέπει να το έχετε μάθει πλέον απ' έξω, έτσι. Καλά, είμαστε μαστόρια σε αυτό. Είδες, δεν ήταν τυχαίο που σας το έκανα πρώτο-πρώτο. Ναι, το χρησιμοποιούμε συχνά. Γαρίδες μέσα. Οι γαρίδες είναι σχεδόν έτοιμες, μέχρι να ντρεσάρουμε εμείς τη σαλάτα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα από τα τελευταία βασικά στοιχεία που θέλω να σας πω, που είναι πώς βάζουμε βινεγκρέτ στη σαλάτα. Πολλές φορές είναι συχνό να βλέπουμε σαλάτες που είναι μπουκωμένες στη σάλτσα. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε, έτσι. Θέλουμε να βάλουμε τόση σάλτσα, ώστε στην ουσία να γλασάρουμε τα σαλατικά. Και αυτό γίνεται με τη σωστή ποσότητα, δηλαδή δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Λοιπόν, θα βγάλω τις γαρίδες για να μην παραγωγηθούν. Και τώρα αναμειγνύουμε όσο πιο απαλά μπορούμε. Άμα δεν βάλουμε και λίγο χεράκι, δεν γίνεται νόστιμο, ναι, το φαγητό. Δεν θέλουμε να πληγώσουμε τα σαλατικά. Εντάξει, έχουμε κάνει τόσο κόπο να τα πλύνουμε σωστά, να τα καθαρίσουμε. Εντάξει, και αυτή, όπως βλέπετε εδώ, είναι η σωστή ποσότητα της βινεγκρέτ. Και αν δεν είμαστε σίγουροι, για να είμαστε σίγουροι τι κάνουμε, δοκιμάζουμε. Αυτό όταν φτιάχνουμε σαλάτες, πάντα τρώμε ένα φύλλο. Έλα λίγο, ρε Δημητρά, γιατί είναι βρεμένα τα χέρια μου. Λίγο αλατάκι θα βάλεις. Οπ, κουμπλέ. Εντάξει, και αφού δοκιμάζουμε, τι κάνουμε. Τρώμε. Αγγελική. Δοκιμάζουμε. Αν μας αρέσει, ρίχνουμε και τα υπόλοιπα. Όχι, πάμε στον καθρέφτη να δούμε αν έχει μείνει μαρούλι στο δόντι μας. Γιατί πώς θα παρουσιάσουμε τη σαλάτα στον κόσμο με μαρούλι στο δόντι. Λοιπόν, το βλέπουμε, παιδιά. Έχει γυαλάδα, έχει φουσκάδα. Δεν θέλουμε κάτι περισσότερο από αυτό. Θα βάλουμε λίγα από αυτά τα ωραία λαχανικά εδώ στο πιάτο. Βιαζόταν η Αγγελική, ήθελε το αυγό. Δίνει χρώμα στη σαλάτα. Αυτή είναι ζαρίδα. Και φινίτο. Where the band
Σαλάτα νησουάζ με γαρίδες. Για τη βινεγκρέτ λεμόνι. Ρίχνουμε στο blender όλα τα υλικά εκτός από το ελαιόλαδο και αναμειγνύουμε. Προσθέτουμε σιγά σιγά το ελαιόλαδο. Αν δούμε ότι η βινεγκρέτ πίζει πολύ, αραιώνουμε με νερό. Για τις γαρίδες σωτέ. Προετοιμάζουμε τις γαρίδες και τις σοτάρουμε μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα εξωτερικά και να ψηθούν εσωτερικά. Για τη σαλάτα. Βράζουμε τις πατάτες και τα αυγά. Κόβουμε τις ελιές σε φιλέτα. Ανακατεύουμε τα λαχανικά και τις αντζούγες. Αλατίζουμε και ανακατεύουμε με λίγη βινεγκρέτ. Προσθέτουμε και στα σαλατικά βινεγκρέτ και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα λαχανικά με τα σαλατικά, το αυγό και τις γαρίδες. Por los pagos de mi barrio, había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada. Le decían el narigón. Σαλάτες. Έτοιμοι? Είναι τη σειρά σας και σας έχω πολλά. Και μαγειρέματα και ντρεσαρίσματα. Κλαούντια. Επιτέλους θα φτιάξουμε βινεγκρέτ. Αγγελική. Κλαούντια, θες να μας πεις τη συνταγή σου? Ναι, εμείς θα φτιάξουμε σαλάτα με στήθος κοτόπουλο σοτέ, σάλτσα τυριού και τραγανά κρουτών. Και τα υλικά σας? Για τα κρουτών με σκόρδο και καπνιστή πάπρικα θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, βούτυρο, σκόρδο ψιλοκομμένο, ψωμί για τόστ σε κύβους, πάπρικα καπνιστή, αλάτι. Για το κοτόπουλο σωτέ θα χρειαστούμε στήθος κοτόπουλο σε λεπτές φέτες, άλμη και ελαιόλαδο. Για τη σάλτσα τυριού θα χρειαστούμε μπλε τυρί, μαγιονέζα, γιαούρτι, ξινόγαλο, γάλα, χυμό λεμόνι, κρεμμύδι, σκόρδο ψιλοκομμένο και αλάτι. Για τη σαλάτα θα χρειαστούμε μαρούλι iceberg, αβοκάντο, σέλερι, ντοματίνια, κρεμμύδι φρέσκο, μπέικον ψημένο, αλάτι, κοτόπουλο σωτέ, σάλτσα μπλε τυριού και κρουτόν με σκόρδο και καπνιστή πάπρικα. Λοιπόν, κορίτσια, για τα κρουτόν θα ζεστάνετε το ελαιόλαδο, το βούτυρο με το σκόρδο, θα ανακατέψετε με τις κομμένες φέτες του τόστ, τα μπαχαρικά, το αλάτι, φούρνο μέχρι να γίνουν τραγανά. Μαρινάρετε το κοτόπουλο στην άλμη για λίγη ώρα, το βγάζετε το σοτάρι όπως έχουμε δείξει πολλές φορές. Τα υλικά για τη σάλτσα σας θα τα βάλετε στο blender και θα τα αλέσετε όλα μαζί. Και τέλος, σαλάτα, δρεσάρουμε και τα υλικά όλα από πάνω, τα επιμέρους που έχετε εκεί. Εντάξει, ωραία. Αγγελική, θες να μας πεις και τη δικιά σου συνταγή? Λοιπόν, εμείς θα φτιάξουμε σαλάτα ρόκα με φράουλες, καραμελωμένα καρύδια και βινεγκρέτ φράουλες. Και τα υλικά που θα χρειαστείτε? Θα χρειαστούμε για τα καραμελωμένα καρύδια, καρύδια, γλυκόζι, αλάτι. Για τη βινεγκρέτ φράουλα, φράουλες, ξύδι μπαλσάμικο λευκό, μουστάρδα διζόν, ηλιέλαιο, αλάτι, νερό, ζάχαρη. Για τη σαλάτα θα χρειαστούμε ρόκα, φράουλες, προσούτο, γκοργοντζόλα, εστραγκόν, αλάτι, καρύδια καραμελωμένα και τη βινεγκρέτ φράουλα. Πεντανόστιμη μου ακούγεται εμένα. Και εμένα. Για να την κάνετε όμως πεντανόστιμη, θα πρέπει να προσέξετε για τα καρύδια, να ζεστάνετε καλά τη γλυκόζη, να τα ρίξετε μέσα. Τα βάζουμε σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί και τα ψήνουμε στο φούρνο. Τα βγάζουμε, τα αφήνουμε να κρυώσουν και να γίνουν τραγανά. Η βινεγκρέτ είναι πάρα πολύ όμοια με αυτή που έκανα εγώ προηγουμένως. Και πρέπει στο τέλος να προσέξετε να αναμίξετε καλά όλα τα υλικά, τη ρόκα, τις φράουλες, το τυρί, τα βότανα, τα καρύδια, το προσούτο που θα ψήσετε στο φούρνο και όλα αυτά και να φτιάξετε μια ωραία σαλάτα. Ωραία. Λοιπόν, παιδάκια, μην τα κάνετε σαλάτα, φτιάξτε σαλάτες. Πάμε. Λοιπόν, κάνω βινεγκρέτ που είναι γλυκός. Έναν άντρα τον έχουμε, τι να κάνουμε και συνεχίζουμε με τις άλλες. Small gene genius, snuck off from the city, strung out on lasers and slashback blazers. Είμαι σίγουρη ότι έχω βάλει όλα τα υλικά. Ναι. Τέλεια. Περίμενε. Ξεκίνα λίγο με το υγρό για να σε βοηθήσει να ξεκινήσει η ανάδευση καλύτερα. Με καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Μπράβο. Βάλουμε λίγο. Ντόκτωρ, λέω να βάλω λίγο ζάχαρη. Δοκιμάσαμε τη χρήση και είπαμε ότι είναι λίγο αλμυρόξενη. Αλμυρόξενη. Ναι, μουστάρδα και. Εντάξει. Βάλε λίγο ζάχαρη. Λίγο όμως. Ωραία. Δοκίμασε εδώ.
Πάρει και αυτό. Να ρίξω λίγο αλάτι. Να ρίξεις βέβαια. Μην το δει αγγλική μόνο. Γιατί θα μου πει ότι ρίχνω πολύ μετά. Εμείς έχουμε βάλει τα κρουτόνι διψίνονται. Έχει μαριναριστεί το κοτόπουλο, το στεγνώνουμε για να το βάλουμε. Και να το σοτάρουμε. Και να το σοτάρουμε στο τηγάνι. Ανάψτε το τηγανάκι. Να προθερμαστεί. Ναι. Να τι να κάνει. Προθέρμανση. Μην γράφει. Προθέρμανση. Έτσι. Η τριάδα πώς θα πάει. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Περιμένουμε να βγάλουμε τα καρυδάκια από το φούρνο και να στήσουμε. Σε λίγο θα είναι έτοιμα και τα καρυδάκια. Για να δω πώς θα σοτάρει η Κλαούδια. Τα υπόλοιπα της σαλάτας μαζί με το προσούτο και τα γαρίδια. Μια χαρά. Βάσκαλε, θέλεις να έρθεις. Έρχομαι. Να δοκιμάσετε από ένα καρύδι. Γενναιό δώρο. Από ένα τμήμα καρύδιου για να μην κρυβίζετε. Εγώ τα έφτιαξα τα καρύδια. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Εντάξει με το αλάτι. Θέλει λίγο. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Στείνουμε το. Να δω και το στήσιμό σας. Βεβαίως. Έτοιμες. Πάντα είμαστε έτοιμες. Πριν από εσάς. Πάντα. Σαλάτα με σκήθος κοτόπουλο σωτέ, σάλτσα τυριού και τραγανά κρουτών. Για τα κρουτών με σκόρδο και καπνιστή πάπρικα. Μαγειρεύουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά το ελαιόλαδο, το βούτυρο και το σκόρδο. Αναμειγνύουμε το μείγμα με το ψωμί και την πάπρικα. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς μέχρι τα κρουτών να γίνουν τραγανά. Για το κοτόπουλο σωτέ. Μαρινάρουμε το κοτόπουλο με την άλμη. Το σουρώνουμε και το στεγνώνουμε. Σοτάρουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα εξωτερικά και να ψηθούν εσωτερικά. Για τη σάλτσα τυριού. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Για τη σαλάτα. Αναμειγνύουμε το μαρούλι και τη σάλτσα τυριού. Αλατίζουμε και σερβίρουμε το μαρούλι στρώνοντας τα υπόλοιπα υλικά από πάνω. Αλατίζουμε, περιχύνουμε με την υπόλοιπη σάλτσα και σερβίρουμε. Για να δοκιμάσω και τη δική σας. Α, μου έχεις φέρει και το. Δεν πειράζει. Ωραία. Γλυκάθηκε ο σεφ. Και το εστραγκόν και τις φράουλες. Μπράβο. Α, ναι. Ωραία. Για να σας δω να στείνετε τώρα. Για να δούμε. Bye.
Σαλάτα ρόκα με φράουλες, καραμελωμένα καρύδια και βινεγκρέτ φράουλα. Για τα καραμελωμένα καρύδια, ζεσταίνουμε καλά τη γλυκόζη. Προσθέτουμε τα καρύδια και ανακατεύουμε. Τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς μέχρι να καραμελώσουν για περίπου 5 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα χοντροκόβουμε. Για τη βινεγκρέτ φράουλα, χτυπάμε τη μουστάρδα, τις φράουλες και το ξύδι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε σιγά σιγά το ηλιέλαιο και αλατίζουμε. Για τη σαλάτα, ψήνουμε το προσούτο στους 150 βαθμούς και το σπάμε σε ακανόνιστα κομμάτια. Ανακατεύουμε τα υπόλοιπα υλικά της σαλάτας μαζί με το προσούτο και τα καρύδια. Αλατίζουμε και σερβίρουμε. Έτοιμη για γλυκό? Πάντα. Ωραία. Σήμερα θα φτιάξουμε κρέμ μπρουλέ. Και θα την σερβίρουμε με κάποια βαλτόμουρα. Τέλεια. Και μούρα. Για την κρέμα λοιπόν θα χρειαστούμε κρέμα γάλακτος, γάλα, ζάχαρη, βανίλια, κρόκους. Για το σερβίρισμα και για το κάψιμο θα χρειαστούμε ζάχαρη, μούρα και βατόμουρα και ένα φιλοδιόσμο. Βοηθός μου σήμερα θα είναι... Κάποια θέλει πολύ. Αυτή που θέλει πολύ, η Κλάουντια. Thank you. Πάλι λάθος, δεν ξέρω τι κάνεις. Να σου πω στα κάτι κάνω. Καλώς την Κλάουντια. Γεια σας. Λοιπόν, Κλάουντια, ανάβεις το μάτι. Μπράβο. Και ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Το γάλα. Και τη μισή ζάχαρη. Η άλλη μισή ζάχαρη, Κλαούντια, θα πέσει εδώ, στους κρόκους. Και θα την ανακατέψουμε. Ναι. Τώρα, όταν κάνουμε τέτοιες κρέμες, καλό είναι να τις αφήνουμε στην ησυχία τους. Μπορούμε να το βάλουμε σε ψηλή φωτιά, αλλά θέλει να το προσέχουμε, εντάξει. Η ζάχαρη που βάλαμε δημιουργεί έτσι, καθώς λιώνει, μια προστατευτική στρώση στον πάτο της κατσαρόλας και βοηθάει στο να μην αρπάξει κρέμα. Okay. Πριν βράσει, θα την βγάλουμε από τη φωτιά για να κάνουμε την υπόλοιπη διαδικασία. Κουραστήκαμε. Πιάστηκες. Πιάστηκα. Ρίξε μέσα και τη βανίλια. Και δεν ανακατεύουμε καθόλου. Εδώ. Ναι. Τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Κλάουντια, χαζεύεις ή χτυπάς? Δεν σε έβαλα εγώ, οξυγό εσύ κάνεις. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και να προσέχεις και την κρέμα εκεί πέρα. Χαλαρώνεις. Τι έχουμε κάνει εδώ, έχουμε ζεσταθεί καθόλου? Κάτι έχει γίνει. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο εδώ. Πώς κάνουμε κρέμ προβλέπει πικρά μίγδαλου? Πρέπει από πάνω να βάλουμε κάτι. Το έχω φάει και έχω ξετρελαθεί, γι' αυτό ρωτάω. Θα βάζουμε ένα λικέρ μέσα στην κρέμα ή θα βάλουμε κάποιο εθέρεο έλαιο με άρωμα πικραμίγδαλου μέσα στην κρέμα για να δώσουμε το άρωμα αυτό. Επίσης να πω, μιας και το είπες, γιατί είναι μια ωραία παρατήρηση, γιατί μου δίνει αφορμή να πω το εξής, ότι αυτό που κάνουμε τώρα εδώ είναι μια βασική κρέμα, έτσι. Ο μηχανισμός είναι η κρέμα με τις αναλογίες που δίνουμε και η κρόκη των αυγών που κάνουν τη δουλειά στο πίξιμο στο φούρνο και το τρόπος ψησίματος. Γευστικά μπορούμε να το τροποποιήσουμε ή να το εμπλουτίσουμε, Κλαούντια, όπως επιθυμούμε και όπως μας αρέσει. Έτσι. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε την παραλλαγή με την πανακότα, δηλαδή να βάλουμε λεβάντα και δυόσμο μέσα στην κρέμ μπρουλέ ή δεν πάει? Θα μπορούσε να βάλουμε λεβάντα και δυόσμο. Μπορούμε να βάλουμε πράσινο τσάι. Μπορούμε να βάλουμε, να κάνουμε τη ζάχαρη που μπαίνει στη συνταγή καραμέλα και να έχουμε μια κρέμ μπρουλέ με γεύση καραμέλα. Οπ, Κλαούντια, ευτυχώς που σε έβαλα να βλέπεις την κρέμα, ρε. Αφού δεν ανακατεύεται. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο επίσης είναι ένα καλό tip. Όταν ζεσταίνουμε τέτοιες κρέμες, προτιμούμε ψηλές κατσαρόλες. Αν το βάλουμε τσίμα-τσίμα, με το που θα φουσκώσει λίγο,
καθάρισμα Πινελόπη κουζίνα. Αφήστε τα. Μέχρι αύριο. Έχεις καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα με βοηθάς. Θες να χτυπάς τα αυγά ή να κάνεις κάτι άλλο από αυτό που έκανες πριν. Κάτι άλλο. Να χτυπάω εγώ τα αυγά και να ρίχνεις εδώ το ζεστό μήχο. Τέλεια. Μόνο σε παρακαλώ μην το ρίξεις το χέρι μου, έτσι. Δεν είμαι σίγουρη. Οχ. Οχ. Και μετά. Α, και το ξαναβάσουμε μέσα αυτό. Έτοιμη. Τώρα, θέλουμε να τη σουρώσουμε. Γιατί τη σουρώνουμε? Γιατί έχει τη βανίλια. Έχει τη βανίλια και διάφορα άλλα. Διάφορες άλλες βανίλιες. Διάφορα άλλα. Έχει τη βανίλια, έχει το αυγό, που όσο να είναι κάποιες στιγμές μπορεί να αφήσει κάποια μικρά έτσι, σωματίδια μαγειρεμένου αυγού. Εντάξει. Το είπα επιστημονικά, ε. Οπότε, για να είμαστε βέβαιοι ότι όλα είναι κομπλέ, σουρώνουμε. Σήκωσέ μου το λίγο, το σουρωτήρι, ευχαριστώ. Θα το ακουμπήσω λίγο εδώ δίπλα. Λοιπόν, ωραία παιδιά, βλέπετε. Ήδη έχει πήξει λιγάκι. Πολύ ωραία. Από τη θερμοκρασία που έπαιξε λίγο το αυγό και με αυτόν τον τρόπο έπαιξε και την κρέμα μας. Και θα τυχήσουμε λίγο σε αυτή την κανάτα, ώστε να μπορέσω να τον βάλω πιο εύκολα μέσα στα μπολάκια. Αχ, να τη βάλω στα μπολάκια. Να τη βάλεις στα μπολάκια. Μέχρι 3 τέταρτα πάνω, αλλά αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο, με ακόμα περισσότερη ακρίβεια, τι θα έπρεπε να κάνουμε? Μετρήσουμε. Να το μετρήσουμε. Με τι? Με το χάρακα. Δεν μπορώ. Έχουμε χάρακα, συγγνώμη. Για πείτε μας, τι θα το μετρήσουμε. Να το ζυγίσουμε. Αφού το έπαρε, παιδιά, πριν. Είπα 150 γραμμάρια. Να το μετρήσουμε με τη ζυγαριά, δηλαδή. Πώς θα το μετρήσουμε ακριβώς. Κλαούντια, επόμενο βήμα. Yes, sir. Ποιο είναι? Ρίχνω το νερό μέσα και... Μέσα από πού? Μέσα στο ταψί. Εσύ θα πάρεις το ταψί και εγώ θα σε βοηθήσω να σου ανοίξω το φούρνο. Πολύ ωραία. Κανένα πρόβλημα. Πήραν χρώμα. Πώς τις βλέπετε? Πεντανόστιμες. Τις βγάζουμε από εδώ και τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο στη θερμοκρασία δωματίου και μετά τις βάζουμε στο ψυγείο για να παγώσουν εντελώς. Λαούντια, μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο. Είσαι έτοιμη να μάθεις το κάψιμο? Ναι. Για να δούμε. Τέλος. Για να την κάψουμε. Ζάχαρη. Βάζουμε, βάζουμε αρκετή πρώτα και τη μοιράζουμε έτσι ώστε να πάει ομοιόμορφα. Εντάξει. Και λίγο θα σπαλίζουμε από πάνω. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι να μην είναι πάρα πολύ ζάχαρη και να είναι και ομοιόμορφη στρώση. Λόγιστρου. Και η τεχνική τώρα εδώ είναι, στεκόμαστε σε ένα σημείο μέχρι να καεί όπως θέλουμε, βλέπεις αυτό είναι το χρώμα και προχωράμε στο επόμενο. Και αυτό είναι το κάψιμο που θέλουμε. Λαούντια, θες να κάψεις και εσύ μία? Ναι. Ωραία. Ζω για να κάψω κρέμ μπρουλέ. Αφού περάσουν ένα-δύο λεπτάκια από τη στιγμή θα την κάψουμε, ίσως και συντομότερα. Το ακούτε? Ναι. Εντάξει, έχει κάνει την κρούστα που είναι αυτό που θέλουμε. Και τώρα το τελείωμα. Say nobody, oh, shy, far as your eyes can see, come on now. I'm picking
picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Κρέμ μπρουλέ με βανίλια. Για το μείγμα της κρέμας. Ζεσταίνουμε το γάλα, την κρέμα, τη βανίλια και τη μισή ζάχαρη μέχρι το σημείο βρασμού. Χτυπάμε τους κρόκους με την υπόλοιπη ζάχαρη. Στη συνέχεια, ανακατεύουμε την κρέμα με τους κρόκους. Σουρώνουμε και μοιράζουμε σε πυρήμαχα σκεύη. Τοποθετούμε τα σκεύη σε ταψί και προσθέτουμε νερό μέχρι τη μέση. Ψήνουμε στους 150 βαθμούς Κελσίου για 40 με 50 λεπτά περίπου. Αφού κρυώσουν οι κρέμες, τις μεταφέρουμε στο ψυγείο για να πήξουν. Για το κάψιμο της κρέμας και το σερβίρισμα. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια της κρέμας ομοιόμορφα με ζάχαρη. Με το φλόγιστρο και με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει σκούρα καραμέλα. Περιμένουμε 2 λεπτά για να δημιουργηθεί μια τραγανή κρούστα. Σερβίρουμε με τα μούρα και τα φύλλα δυόσμου. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη να έχουμε. Με τις σαλατούλες. Βλέπω, σεφ, σήμερα στη δίαιτα μας έχεις. Προχωράμε παρακάτω, Πινελόπη, και άλλωστε είναι και πλούσιες. Πολύ. Είναι. Σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, τέλος πάντων. Εμείς θέμε που δεν τρως μαρούλια. Όχι, εντάξει. Νομίζω θα συμφωνήσετε ότι η χρήση της βινεγκρέτ σαλάτα αλλάζει όλη τη γεύση και όλη την κατάσταση. Βέβαια, ναι, γιατί. Πώς σας φαίνεται η φράουλα? Ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον αυτή. Ότι τελικά θα πούμε ότι είναι καλύτερη, να βάλω φράουλα. Είμαι φαν των δύο, η μία με τη φράουλα και την γκορκοντζόλα, γιατί λατρεύω και φράουλα και γκορκοντζόλα. Και αυτή με τη γαρίδα όμως και την ατζούγια. Η άλλη είναι μια ωραία σαλάτα που όμως παρόμοια έχουμε ξαναφάει γενικά. Έτσι δεν έχει ξαναφάει. Κοιτάξτε όμως πώς σας περιποιήθηκα που είχαμε σαλατίτσα σήμερα. Σας έκανα ένα σούπερ γλυκό και έχουμε και σούπερ μερίδα για τον καθένα. Να. Για μένα ειδικά, γιατί δεν πιέζει σούπερ, βλέπω. Έτσι. Θέλω να σας πω για ότι πέρα. Δεν έχω φάει πιο ωραίο γλυκό. Σοβαρά μιλάς. Κάθε φορά το ίδιο μου λες. Στο τέλος θα καταλάβω. Δεν ξέρω, νομίζω από σήμερα πως αυτό είναι ακόμα καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα. Είναι η πιο ωραία κρέμ μπρουλέ που θα έχω. Ολοκληρώσαμε και για απόψε με τις σαλάτες και τα dressings. Μάθαμε ενδιαφέρουσες ιδέες για συνοδευτικά, αλλά και δροσερά κυρίως πιάτα. Την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί μια ακόμη ενδιαφέρουσα τεχνική, το τηγάνισμα και το πανάρισμα, οι συνταγές μας και όπως πάντα ένα ωραίο γλυκό. Καλά μαγειρέματα και καλή σας όρεξη.